Τι κάνετε, Γιώργο? Και λόγω της κλιματικής αλλαγής, δόξα τω Θεώ, καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Σήμερα έχετε debate. Το debate σήμερα, σήμερα το debate, ναι. Θα το δείτε, έτσι. Και θα το δούμε, βέβαια. Θα το δείτε και θα επιλέξετε σήμερα ποιον θα στηρίξετε. Ακούστε, αναγκαστικά δεν έγινε κουβέντα για τις πολιτικές προτάσεις του κάθε υποψηφίου. Ναι. Το συνέδριο αναλώθηκε σε άλλα θέματα. Ήταν ένα συνέδριο το οποίο δεν απασχόλησε τις πολιτικές προτάσεις των υποψηφίων και έχουμε πάρα πολύ λίγες ημέρες για να κρίνουμε όχι μόνο εμείς και οι ψηφοφόροι ποιος υποψήφιος αρχηγός είναι κατάλληλος για να, όχι για να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ακούστε, θέλω να το ξεκαθαρίσω, για να παραμείνει ένα μικρό κόμμα 5-6%. Ναι. Το να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα μικρό κόμμα μπορεί να το κάνει, να το κάνουν πολλοί. Το ζητούμενο είναι ποιος μπορεί να μεγαλώσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος μπορεί να μεγαλώσει. Εγώ αυτό θέλω να ακούσω σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Μια γενναία πρόταση πώς μπορεί να διευρυνθεί η βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς ήταν ένα από τα πρόσωπα που γενικώς κρατήσετε μια, δεν θέλω να πω ουδέτερη στάση τώρα τέλος πάντων. Δεν μπήκατε βαθιά στην αντιδικία, στις αψιμαχίες κτλ. Κάποιοι έλεγαν ότι ενδεχομένως μπορείς να είναι και ένα πρόσωπο που μπορεί να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, στο κίνημα που φτιάχνει ο κύριος Κασελάκης. Να ρωτήσω αν θα μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η κλασική ερώτηση. Θα φύγεις ή θα μείνεις. Συγγνώμη τώρα, κύριε Κολοκυθά. Ναι, ναι, έτσι είναι. Είναι απολύτως λογικό το ερώτημα. Δεν συμμετείχα σε κανένα κομματικό όργανο. Δεν συμμετείχα σε καμιά λήψη οποιαδήποτε απόφαση που είχε να κάνει είτε με τον αποκλεισμό είτε με οποιαδήποτε κομματική απόφαση. Και τώρα είναι και άλλοι βουλευτές. Τίθεται το δίλημα, εάν φύγεις, θα είσαι αποστάτης. Να. Εάν παραμείνεις, νομιμοποιείς το πραξικόπημα το οποίο έγινε. Αυτό λέει ο Κασελάκης. Ναι. Το ενστερνίζεσαι ότι είναι πραξικόπημα. Αυτό ενστερνίζουμε ότι έγιναν παρατυπίες, ότι έγιναν αποκλεισμοί. Θέλω να είμαι συνεπής σε αυτά τα οποία έλεγα, λέω και θα λέω. Mm-hmm. Ήταν ένα συνέδριο παρατυπιών, ήμουν κατά των αποκλεισμών. Έπρεπε και ο κύριος Κασελάκης να είναι υποψήφιος, να αναμετρηθεί πολιτικά και ίσως να έχανε από τους υπόλοιπους υποψηφίους. Ναι. Και τώρα αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται μετά από μια δεύτερη σοβαρή διάσπαση σε ένα κομβικό σημείο. Αυτό που λέτε δεν το συμμερίζεται όμως η πλειοψηφία τώρα πια του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή οι τέσσερις υποψήφοι σήμερα που είναι στο debate δεν συμμερίζονται αυτό που λέτε. Δεν συμφωνούν με αυτό. Εγώ τι είπα πριν, θέλω να είμαι συνεπής με αυτά τα οποία ακόμα έλεγα. Ο κ. Πολάκης που έλεγε όχι στον αποκλεισμό, τελευταία μέρα τελικά είπε ναι στον αποκλεισμό. Κύριε Πολακηθά, αυτά τα οποία έλεγα, λέω και θα λέω. Ότι ήμουν κατά των αποκλεισμών. Αυτό σημαίνει ότι φεύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, το αν θα μείνω ή θα φύγω. Πάντα ένας βουλευτής εξαντλεί κάθε πιθανότητα να είναι στο κόμμα στο οποίο εξελέγει. Mm-hmm. Να το ξεκαθαρίσω. Ο κόσμος θα αποφασίσει και θα δούμε και οι υποψήφιοι αρχηγοί και ο επόμενος αρχηγός πόσο μπορεί να ανεβάσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα κριθεί από το για μένα, ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος. Ακούστε, θα κριθεί από το πού θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αν επιλέξει Πολάκη, είναι μια άλλη γραμμή. Αν επιλέξει Φάμελο, είναι μια άλλη γραμμή. Έτσι, δεν είναι. Να επιλέξει Γκλέτσο ή Φαραντούρη, είναι άλλη γραμμή. Κύριε Κολοκυθά, το ζητούμενο είναι να διευρυνθεί, να μεγαλώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι το ζητούμενο να παραμείνει 1,5-6%. Με ποιον μπορεί να γίνει αυτό? Από το 2019 είχαμε 32%. Να. 17% το 2023, 15% στις ευρωεκλογές και τώρα στις δημοσκοπήσεις, να σας πω, 6. Άρα σημαίνει ότι κάνουμε κάποιο λάθος βασικό. Άρα, δύο είναι τα ερωτήματα. Είναι αυτό που ο Γιάννης, με ποιον μπορεί να μεγαλώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεύτερον είναι, αν ο ΣΥΡΙΖΑ παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα, εσύ μπορεί και να φύγετε. Ακούστε, δεν είναι τόσο θέμα ποσοστών, όσο θέμα πολιτικού προγράμματος και διεύθυνσης. Ναι, αλλά δεν έχετε καταλάβει ακόμα ποιος τα προγράμμα τους. Μα γι' αυτό και... Γιατί το έχουν πει, λέτε, ναι. Γιατί έγινε καμιά πολιτική κουβέντα στο συνέδριο. Όχι. Όχι. Ή τέλος πάντων σε αυτό που ακούσαμε εμείς. Όχι, δεν είναι. Γιατί ήταν περισσότερο το αν έγινε καμιά... μετά. Μίλησαν, αλλά εντάξει, αυτά που βγήκαν δεν ήταν τώρα αυτά. Αναλώνονται οι περισσότεροι στο να κάνουν δηλώσεις, άνευρες δηλώσεις για να ικανοποιήσουν αυτούς που έμειναν ή να καταφερθούν ενάντια σε αυτούς που έφυγαν. Αυτό συμβαίνει τώρα. Αντί να πούνε, και θέλω σήμερα να το δω αυτό και τις επόμενες ημέρες, την πολιτική πρόταση του καθενός, πόσο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί να γίνει, να αποκτήσει πάλι αξιοπιστία.
Γιατί δυστυχώς, εγώ δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν, απομακρύνεται από την κυβερνητική προοπτική. Αυτό είναι ένα γεγονός. Ναι. Αυτό είναι κομβικό για εσάς. Είναι κομβικό. Είναι κομβικό. Γιατί στο προσκλητήριο του Αλέξη του Τσίπρα του 2019 συμπαρατάχτηκα για ένα προοδευτικό μέτωπο για τα καθημερινά προβλήματα του πολίτη. Να. Ξεκάθαρα. Μήπως περιμένετε και εσείς τον Τσίπρα όπως ο κ. Αποστολάκης. Ακούστε. Εγώ δεν θα κάνω τέτοιες δηλώσεις. Ο Τσίπρας αυτό που ήταν να το πει το είχε πει το Φεβρουάριο στο συνέδριο και ίσως ήμουν ο μοναδικός ο οποίος συμφώνησα μαζί του. Τότε έπρεπε να είχαν γίνει εκλογές. Και είχε εγκαίρως επισημάνει τους κινδύνους. Ναι. Εσείς τότε είπατε ότι στο Κασελάκι κάνει εκλογές. Τότε είπα ότι συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του πρώην Πρωθυπουργού για εκλογές. Ναι. Για να το ξεκαθαρίσω εγώ στο μυαλό μου και για τους τηλεθεατές. Κόκαλης, μένω στο ΣΥΡΙΖΑ, συμμετέχω στη διαδικασία των εκλογών, περιμένω να δω τι θα κάνει ο νέος αρχηγός, περιμένω να δω την προοπτική και θα αποφασίσω. Άρα το μένω μέχρι να φύγω δεν είναι 10 μέρες, είναι μια προοπτική να δείτε πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Ούτε περιμένει να κάνει κόμμα ο Κασελάκης. Μπράβο. Δεν έχει σχέση με τον Κασελάκη αυτό. Μα μου λένε θα πας στον Κασελάκη, κάτι δεν υπάρχει κόμμα. Δεν υπάρχουν προγραμματικές θέσεις. Θα ανακοινωθεί τώρα. Δεν υπάρχουν προγραμματικές θέσεις. Δεν υπάρχουν προγραμματικές θέσεις. Θα υπάρξουν και αυτές. Κρίνει. Επαναλαμβάνω ότι ένας βουλευτής εξαντλεί όλες τις πρώτα τις πιθανότητες, τουλάχιστον από την πλευρά μου, ώστε να μπορέσει να δυναμώσει το κόμμα από το οποίο εξελέγει. Και το ζητούμενο για εμένα δεν είναι τόσο η διαδικασία όσο η ουσία. Εξελέγει με τη λαϊκή εντολή να υπερασπιστώ τα προβλήματα των συμπολιτών μου στον ομό Λαρίσης. Και θέλω να είμαι χρήσιμος γι' αυτό. Και τα προβλήματα στη Λάρισα και στη Θεσσαλία είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Θα κάνετε μια διοργάνωση τώρα που διάβασα που αφορά τα διακομματική, μάλιστα αφορά τα ζητήματα της Θεσσαλίας. Ναι, θα είναι διακομματική την επόμενη Παρασκευή για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη Θεσσαλία. Σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε κύριε Στάθη δεν υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα και για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Δηλαδή οι αγρότες δεν ξέρουν τι θα κάνουν του χρόνου. Ένα χρόνο μετά τον Ντάνιελ δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Καλλιέργειες. Ένα χρόνο μετά τον Ντάνιελ δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Ένα συγκεκριμένο, ένα αντιπλημμυρικό έργο από την κυβέρνηση δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Δεν ξέρουν πώς θα πορευτούν στη νέα κλιματική, στην κατάσταση από την κλιματική αλλαγή με τις καλλιέργειές τους. Οι κτηνοτρόφοι έχουν σοβαρότατα προβλήματα. Είναι σε αφανισμό λόγω του Ντάνιελ. Και την επόμενη Παρασκευή διοργανώνω μια εκδήλωση με τον Αλέκο τον Κοντό, τον πρώην Υπουργό Γεωργίας από τη Νέα Δημοκρατία, την Κατερίνα την Μπατζελή από το ΠΑΣΟΚ. Επίσης σχέση με τα αγροτική ανάπτυξη. Και με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος θα παρουσιάσει και το δικό του σχέδιο για τον πρωτογενή. Α, είναι διακομματικό πράγματι από τις πλευρές. Βεβαίως. Μα γι' αυτό λέμε, κύριε Στάθη, σήμερα ο πολίτης θέλει από το βουλευτή όχι συνθήματα, όχι τσιτάτα. Να ρωτήσω κάτι. Θέλει λύσεις. Είναι unfair να κάνει ο Κασελάκης την ανακοίνωση του κόμματος το Σάββατο, παραδείγματος χάρη, όταν γίνονται εκλογές. Ξέρετε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Δεν θα κρίνω την συγκεκριμένη κίνηση. Ο καθένας κρίνεται όχι από αυτά τα οποία προτείνει, κύριε Στάθη. Όχι μόνο από την εικόνα. Γιατί σήμερα στη χώρα μας αυτό το οποίο λείπει είναι η αξιοπιστία και η σταθερότητα. Ένα πολιτικό κόμμα πρέπει να εκπέμπει πολιτική σταθερότητα πάνω απ' όλα. Μήπως έχετε το βλέμμα σας κάπου αλλού και όχι στα κόμματα που βλέπουμε μπροστά μας. Το βλέμμα μου το έχω στραμμένο μόνο στα προβλήματα των συμπολιτών μου στον ομό Λαρίσης. Ξεκάθαρα. Συμφωνώ με σε αυτό. Ξεκάθαρα. Αλλά πάντως, μήπως έχετε ανοίξει τους ορίζοντές σας όχι για το κόμμα Κασελάκη, αλλά ούτε για τον ΣΥΡΙΖΑ, ανάλογα στη μορφή θα έχει, αλλά σε άλλο κόμμα. Κύριε Κολοκυθά, η πολιτική μου σταδιοδρομία και η καριέρα δεν με απασχολεί τόσο πολύ. Να σας πω γιατί έχω δουλειά να κάνω. Να, δικηγόρο. Εντάξει, ωραία. Είστε δικηγόρο. Ανεπάγγελτο. Άρα λέτε ότι εγώ πάω και σπίτι μου. Δεν έχω θέμα. Αν χρειαστεί, ναι, αν γίνουν εκλογές στην Κυριακή και δεν εκλεγώ, δεν έχω κανένα απολύτως, πιστέψτε με, πρόβλημα. Ναι. Ήμουν ήδη επαγγελματίας και είμαι επαγγελματίας. Λοιπόν, κύριε Κόκαλη, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ. Καταλαβαίνουμε ότι περιμένουμε από εσάς εξελίξεις, θα ήθελα να πω. Τίποτα άλλο.
Εξελίξεις με τον Κλέαρχο περιμένουμε. Καταρχήν. Ο οποίος πάει καλά στη Θεσσαλία. Πάει καλά στη Θεσσαλία. Και... Ξέρετε, να αποκαλύψω τώρα εδώ. Και φορούσαμε την ίδια. Δεν είναι τυχαίο. Σχεδόν την ίδια γραβάτα. Δεν είναι τυχαίο. Σχεδόν την ίδια. Να αποκαλύψω ότι είστε φανατικός θαυμαστής του. Επιστημονικά. Είναι πολύ καλός επιστήμονας και πολύ συμπαθέστατος. Αυτό είναι αλήθεια. Επικοινωνεί καθημερινά ο κύριος Κόκαλης. Το ακούμε παντού, να ξέρετε. Επικοινωνεί. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόκαλη. Ευχαριστούμε πολύ.